Γεια σας παιδιά τι κάνετε, RG εδώ και καλώς σε ακόμα ένα βίντεο. Έστω και καθυστερημένα, χαρούμενο 2024 σε όλου. Ναι, από τον τίτλο και από την εισαγωγή, νομίζω έχετε καταλάβει ότι σήμερα είναι το βίντεο που σα έχω υποσχεθεί αρκετό καιρό. Είναι ένα βίντεο συζήτηση, ένα βίντεο για το community, ένα βίντεο για όλου σα που σα αρέσει το κανάλι. Καθώ θέλω μαζί να συζητήσουμε τα πλάνα, το μέλλον του καναλιού για τη νέα χρονιά. Ευτυχώ που το έκανα και μέσα στο Γενάρη, γιατί θα ήταν λίγο outdated από εκεί και πέρα. Αλλά ναι, η νέα χρονιά έχει ξεκινήσει, το 2024 είναι γεγονό. Το κανάλι είναι σε μια καλή. Φάση πιστεύω, οπότε μαζί θέλω να συζητήσουμε πού το βλέπουμε να πηγαίνει τι πράγματα θέλουμε ίσως να κάνουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας ποιοι είναι οι σκοποί μας ποιες σειρέ μπορεί να έρθουν στο, στο μέλλον γενικότερα είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πραγματάκια να, να συζητήσουμε και αυτό θα κάνουμε λοιπόν στο σημερινό ε, βίντεο, πριν λοιπόν πάμε στα πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω ίσως να μιλήσουμε λίγο για το 2023. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη τη στήριξη που, που μου δείξατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί πραγματικά το FC24 πήγε πάρα πολύ καλά. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τη σειρά career mode με, με την ΑΕΚ και ο λόγος που τα λέω όλα αυτά είναι ότι προφανώς για να σε ευχαριστήσω αλλά ναι, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει, χαίρομαι πάρα πολύ για τη φάση που στο κανάλι και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλους εσά. Το είχα ξαναπεί και σε ένα, σε ένα επεισόδιο, αλλά το ότι έχουμε φτάσει πλέον 40 φεύγα επεισόδια σε αυτή τη σειρά και έχουμε 2.000 άτομα να περιμένουν τα βίντεο, είναι τρελό. Ε, δεν είναι κάτι που περίμενα ποτέ ότι μπορεί να συμβεί. Να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που 40 επεισόδια μέσα παίρνουμε περίπου τα ίδια views μετά όσο πέραμε στην πρώτη σεζόν, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Και ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για το επίπεδο το οποίο έχετε κρατήσει στο οποίο βασικά έχετε κρατήσει αυτή τη σειρά. Όλα αυτά βέβαια έχουν δημιουργήσει έτσι μια συνθήκη και μια προσδοκία για αυτό το κανάλι, την οποία δεν νομίζω ότι. με την οποία δεν νομίζω ότι είμαι απαραίτητα οκ. Ε, OK. Και τι εννοώ γι' αυτό. Εννοώ ότι δεν είμαι ούτε κανάλι τη ΑΕΚ, ούτε αποκλειστικά η AFC Career Mode του κανάλι, και ούτε και αποκλειστικά FC 24 κανάλι. Ο λόγο που κάνω Career Mode, και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το συζητήσουμε και να το ξέρετε, είναι επειδή ένιωθα ρε παιδί μου, ξέρετε όπω όλοι μα παίζουμε career mode και εγώ τα παίζω career mode. Έκανα ιστορίε με το μυαλό μου. Σκεφτόμουν πράγματα, δηλαδή ε, 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 έβρισκα τρόπου να το κάνω πιο immersive, να κάνω ένα role play στο ρόλο του κάθε προπονητή. Και σκέφτηκα, ωραίο θα είναι αυτό να το κάνω σειρά. Μ' αρέσει δηλαδή να το κάνω σειρά και να λέω μια ιστορία μέσα από το career mode. Και νομίζω ότι μια χαρά το κάνουμε και μια χαρά έχει πάει. Δηλαδή, βλέπω πιο πολύ το career mode με την AEC και όποιο career mode κάνω, σαν μια ευκαιρία να πούμε μια ιστοριούλα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό προσπαθώ να το κρατάω λίγο πιο ρεαλιστικό. Γι' αυτό πολλέ φορέ μπορεί να κάνω πράγματα, να λέω πράγματα με έναν τόνο, με ένα έφο που κάποιοι μπορεί να το βρίσκεται και cringe, κάποιοι άλλοι μπορεί να το βρίσκεται υπερβολικό και καλά. Σειρά είναι. Αλλά ναι, προφανώ είναι σειρά, αλλά είναι μια σειρά που φτιάχνω για το YouTube έτσι. Δεν είναι ότι την κάνω για μένα. Ό,τι κάνω, το κάνω για να έχει ένα θέαμα, να έχει ένα ενδιαφέρον. Να νιώθετε δηλαδή ότι παρακολουθείτε κάτι που δεν είναι απλά YouTube. Μ' αρέσει η ιδέα του ότι κάποιο βάζει τη σειρά στην τηλεόραση και αράζει και περιμένει και νιώθει σαν να βλέπει μια ιστορία να ξετυλίγεται μπροστά του. Αυτό θέλω να κάνουμε, αυτό θέλω να καταφέρουμε και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ όταν βλέπω στα σχόλια άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη σειρά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζω και εγώ. Οπότε, έχοντα πει όλα αυτά, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι θέλω να σα μιλήσω για τα πλάνα του καναλιού. Και δεν είναι μόνο να σα μιλήσω εγώ, είναι γενικά να έχουμε μια ε, συζήτηση. Θέλω να μου πει, δηλαδή θέλω τα σχόλια αυτού του, του επεισοδίου, αυτού, αυτού του βίντεο, να είναι γεμάτα από προτάσει, από άτομα που θέλω να μου πείτε πώ ανακαλύψατε το κανάλι, τη γνώμη σα για τη σειρά, τη γνώμη σα για το κανάλι, τι άλλο θα θέλετε να δείτε, τι πιστεύετε ότι κάνουμε καλά, τι πιστεύετε ότι δεν κάνουμε καλά, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Οτιδήποτε. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να έχουμε αυτό το. Αυτή τη συζήτηση και είναι μια καλή ευκαιρία αυτό το βίντεο για μια καλύτερη επαφή με το community του, του καναλιού. Οπότε ας μιλήσουμε για τα πλάνα για το μέλλον, το τι θέλουμε να κάνουμε, έτσι ήδη κοντά 5 λεπτά μέσα σε αυτό το βίντεο, το τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε και ναι, προφανώς τι πλάνα έχουμε για το, για το μέλλον. Λοιπόν, αρχικά ας μιλήσουμε για τις σειρές που τρέχουν τώρα, είναι μία σειρά, είναι το career mode και στα πλαίσια του, του career mode το πλάνο άμεσα είναι να συνεχίσει το career μου με την Nike. Βρίσκεται στην τέταρτη σεζόν τώρα. Σίγουρα νομίζω ότι θα έχουμε πέμπτη. Και πολύ πιθανόν ένα από, από εκείνα τα career μου που αν συνεχίσει να έχει τη στήριξη που έχει και αν συνεχίσετε να, να, να γουστάρετε. Θα είναι και μια σειρά που μπορεί να συνεχίσει μέχρι και το τέλο τη ζωή του FC24. Δηλαδή να την τραβήξουμε όσο μπορούμε. Οπότε αυτό είναι το ένα πλάνο. Φορώ το career μου με την Nike, το οποίο είναι η main σειρά τη πετεινή χρονιά στο κανάλι. Και θα συνεχίσει να έχει το ρόλο που έχει ε, τέλος πάντων. Η επόμενη σειρά που έρχεται είναι το καρύμμα με την ομάδα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σα, την Chelsea. Δηλαδή, η Chelsea είναι η άλλη ομάδα που υποστηρίζω. Είναι η ομάδα πάνω στην οποία χτίσαμε το κανάλι στο FIFA 23. Και πιστεύω ότι είναι και μια από πιο ενδιαφέρουσε ομάδε για career mode γενικότερα στο φετινό FC. Οπότε, career mode με την Chelsea έρχεται. Είναι γεγονό, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει. Αυτό που σκέφτομαι με το career mode με την Chelsea είναι μήπω το ξεκινήσω το Φλεβάρι γιατί δεν ξέρουμε τι μεταγραφέ μπορεί να κάνει η ομάδα το Φλεβάρι και θα είναι ψιλοξενέρα να ξεκινήσουμε το καρύριμο ότι και αμέσω η ομάδα να κάνει μεταγραφέ. Οπότε περιμένουμε πώ θα ξεκινήσουμε το Φλεβάρι με το μεγάλο title update που θα έχει το FIFA τον μήνα του, Φλε, του Φεβρουαρίου. Οπότε θα έχουμε και όλο το. Είναι το main uh, title update που θα έχουμε ό, όσα περισσότερα face γίνεται, όσα περισσότερα αληθινά γήπεδα γίνεται. Θα έχουμε γενικότερα ό,τι περισσότερο γίνεται για το ρεαλισμό. Γιατί είναι ένα career που θέλω να είναι πολύ ρεαλιστικό. Λογικά δεν θα το κάνουμε με τον Ποκετίνο ω τη Λογικά θα κάνουμε το career με την Chelsea με καινούριο προπονητή. Γιατί αρχίζω να είμαι λίγο Ποκετίνο out. Δεν κοβοφλέβα για τον Μαουρίτσιο ω coach τη Chelsea. Για να είμαι ειλικρινή. Και θα ήθελα και κάποιο road to glory career mode σίγουρα στο άμεσο μέλλον. Ένα road to glory career mode με κάποια ομάδα μικρότερη κατηγορία. Στην αρχή τη χρονιά είχα πει ότι λογικά θέλω να φτιάξω δικιά μου ομάδα, Create a Club. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να το κάνω αυτό. σω το κάνουμε με live stream, θα δούμε. Αλλά θα ήθελα να κάνω και ένα career mode είτε με τη Rexham, δηλαδή με σε χαμηλή κατηγορία τη Αγγλία, με κάποια ντεπορτίβολα κορούνια, κάποια Μάλαγα, δηλαδή ψηλόμεγάλε ομάδε που δεν την πολύ παλεύουν εσεί κατηγορίε που βρίσκονται. Δηλαδή, θα, θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. ίσως στη Γερμανία με τη Σάλκε, με το Αμβούργο, με τη Σεντ Πάουλη. Εντάξει, like, Σεντ Πάουλη εκτό εκεί δεν θα είναι ρεαλιστικό να κάνουμε μεγάλε φωτογραφέ. Αλλά π.χ. με τη Σάλκε και το Αμβούργο θα έχει πολύ πλάκα να κάνουμε κάτι. Ε, οπότε, ναι. Υπάρχει δηλαδή αυτό στα σκαριά. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσεί τι θα θέλατε να δείτε ω το extra career mode που θα έρθει. Και εννοείται, πολύ σύντομα έρχεται το My Player. Το My Player θα ξεκινήσει πριν το, το Φλεβάρι, θα ξεκινήσει τώρα μέσα σε αυτόν τον ε, μήνα. Θα ξεκινήσει πριν ε, τον. Ε θα ξεκινήσει πριν από, από το καρύβο με την Τζέλση, πριν το Φεβρουάριο και θα ξεκινήσει, έχω πάρει ένα ρίσκο, έχω πάρει ένα ρίσκο στο μου με, το, με τον παίκτη μα, γιατί εσείς έχετε αποφασίσει κάτι άλλο και εγώ έχω αποφασίσει κάτι άλλο και αποφάσισα να μην σας πολύ ακούσω, για να είμαι ειλικρινής και θα δούμε πως θα πάει αυτό οπότε ναι έχουμε πάρει ένα μικρό ρίσκο και περιμένω να δω αν θα αποδώσει ε, πως θα πάει και τι έχει να γίνει με το Player Carimo, το οποίο όμω θα ξεκινήσει και ελπίζω να το απολαύσετε, να το ευχαριστείτε. Θα έχουμε πάρα πάρα πολλά. Μένοντα στο FIFA ε, τώρα, υπάρχουν δύο νέε σειρέ που σκέφτομαι να κάνω με το FIFA. Τρει βασικά νέε σειρέ που σκέφτομαι να κάνω με το FIFA. Η πρώτη θα είναι Career Mode προτάσει. Σκέφτομαι λοιπόν να κάνω βιντεάκια και μάλιστα ένα σκέφτομαι να το κάνω και πολύ σύντομα. Το 5 ομάδε στην Premier League για Career mode. Δηλαδή να κάνω και βιντεάκια που να είναι απλά, απλά και κατανοητά πιστεύω ότι αν ψάχνετε career mode κάνετε με την τάδε ομάδα, αλλά και βιντεάκια που προτείνουν ολόκληρα σενάρια. Δηλαδή βιντεάκια μέσα στα οποία σα λέω πολύ πιο συγκεκριμένα τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε, τι storylines να κάνετε, τι παίκτες να φέρετε. Ε, άμα θέλετε να κάνουμε π.χ. financial takeover με την τάδε ομάδα, πάρτε την τάδε ισπανική ομάδα και βάλτε τι 500 εκατομμύρια, τέτοια πράγματα, καταλάβετε. Δηλαδή να σα κάνω full career mode προτάσει και νομίζω θα είναι ένα ωραίο βιντεάκι αυτό. Η άλλη σειρά. Είναι πάλι στο Realm του Career Mode και είναι τα Rebuilds. Στις Κάρι Μπίλς είναι σαν μίνι career mode, όπου κρατάνε ένα επεισόδιο, ένα επεισόδιο ανά μία, δύο, τρεις σεζόν όπου σχεδόν όλα τα μας θα κάνουμε sim και κάνουμε μόνο μεταγραφές και προσπαθούμε γρήγορα μέσα σε ένα-δύο βίντεο να χτίσουμε μια ομάδα που δεν τα πηγαίνει πολύ καλά στην πραγματικότητα από την αρχή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε ξέρω, κάποιο Manchester United rebuild, κάποιο Sevilla rebuild, πολλά πράγματα που μπορούμε να, να κάνουμε γρήγορα. Οπότε αν υπάρχουν ομάδε που θα ήθελα κάτι να κάνω, αλλά δεν πιστεύω ότι έχουν αρκετό ενδιαφέρον για full career mode. σω κάναμε rebuild βίντεο. Ξέρω ότι είναι βίντεο που πηγαίνουν καλά γενικά στο YouTube και θα ήθελα να ακούσω αν ενδιαφέρεστε να δείτε rebuild βίντεο από, από, εμένα. Οπότε, ένα ε, πρώτον είναι αυτό. Και η τελευταία παιδιά σειρά που με ενδιαφέρει να κάνω στο, στο FC, στο FIFA, είναι Rate My Save σειρά. Ε, υπάρχουν λίγοι YouTubers στο εξωτερικό που το κάνουν. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Μπορεί να έχετε δει όμω βίντεο με setups που κάνουν στο εξωτερικό και τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν και κάποιοι Έλληνε. Ε, όπου ξέρω εγώ κάποιο στέλνει το gaming setup του ή το γραφείο του και το κάνουν rate. Θα ήθελα να κάνω κάτι παρόμοιο, αλλά με FIFA. Να μου στέλνετε δηλαδή το save σα με screenshots με ένα μικρό κειμενάκι στο Discord και να βαθμολογώ το save σα και να κάνουμε rate my save και ξέρω εγώ κάθε μήνα να βγάζουμε το καλύτερο career mode save του μήνα. Δηλαδή να μου λέτε την ιστορία, γιατί κάνατε αυτό το save, πώ το κάνατε, πώ τα έχει πάει, πώ τα έχετε πάει, να μου θέλετε όσο πιο πολλά screenshots γίνεται και εγώ να κάνω ένα raid your save. Πείτε μου αν σα ενδιαφέρει αυτό, ξέρω ότι περισσότεροι από εσά παίζετε έτσι καλώ σε career mode. Ε, Βλέποντα παράλληλα και αυτά που κάνω εγώ. Οπότε πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Περιμένω, εννοείται, τι απόψει σα στα σχόλια. Φεύγοντα τώρα από το το FIFA, που δεν έχω και πολλά άλλα να πω. Α κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Συνεχίζει το career mode με την Nike. Έρχεται νέο μεγάλο main career mode με την Chelsea. Λογικά τον Φεβρουάριο. Εκτό αν επιμένετε και το θέλετε νωρίτερα, αλλά ναι, λογικά τον Φεβρουάριο έρχεται career mode με την Chelsea για να περιμένουμε το μεγάλο title update. Και το player career έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Και στα σκαριά, ίσω δεν υπόσχομαι κάτι, αλλά λογικά θέλω να υπάρξει κάποιο RTG ε, still career mode. Με κάποια Μάλαγα, με, κάποια, με κάποιο Αμβούργο, με κάποια τέτοια ομάδα ε, τέλο πάντων. Οπότε, αυτά για το FIFA. Ελπίζω να σα αρέσει το τι έχετε ακούσει και να, να περιμένετε να δείτε αυτά τα, τα, επεισόδια. Στη συνέχεια, τι θέλω να κάνω γενικά και ποια είναι τα άμεσα πλάνα για βίντεο. Λοιπόν. Έχουμε 24, έχουμε μπει τον, στον Γενάρη. Το 2023 ήταν μια εντυπωσιακή χρονιά για τα video games. Ήταν. Ο αριθμό παιχνιδιών που βγήκανε, το πόσα πολλά. ήταν απίστευτο παιδιά αυτό που έγινε. Κάθε μήνα είχαμε τουλάχιστον δύο παιχνιδάρε. Δεν σημαίνει συχνά αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι. Δεν μπορώ να φύγω από το 23 χωρί να κάνω ένα βίντεο που θα μιλήσω γι' αυτό. Ξέρω ότι το κοινό μου δεν βλέπει πάρα πολλά τέτοια βίντεο. Ε, έχω βγάλει βίντεο με, το, με τα καλύτερα παιχνίδια τη χρονιά που μα πέρασε κάθε χρόνο ε, λειτουργία σε αυτό του καναλιού και δεν παίρνουν πάρα πολλέ προβολέ. Αλλά παιδιά να πω την αλήθεια δεν με νοιάζει. Ε, Φέτο ε, σκοπεύω να κάνω ένα πολύ καλό βίντεο για το 2023. Οπότε μέσα στον. Γενάρη, ελπίζω. Έχω ξεκινήσει ήδη να το δουλεύω. Θα βγει ένα βίντεο το οποίο θα μου πάρει πάρα πολύ χρόνο να φτιάξω και ίσω ε, στερήσει κάποια uploads από τις main series του καναλιού το οποίο το βίντεο θα λέγεται τα 10 αποφάσισα να είναι 10 τελικά καλύτερα παιχνίδια το 2023 μαζί με κάποια bonus δηλαδή θα μιλήσουμε γενικότερα για το gaming στην εισαγωγή και μετά θα έχουμε και την τελική λίστα με τα 10 παιχνίδια που εγώ ξεχώρισα για την χρονιά που μας, που μας πέρασε οπότε ελπίζω να το περιμένετε να σας αρέσει θα ήθελα πάρα πολύ να το, να το δείτε και να μου πείτε την, την γνώμη σας επίσης θα ήθελα να κάνω και κάποια άλλη ε, σειρά με παιχνίδια που μπορεί να σα αρέσουν. Το κανάλι παλιότερα έχει, έχει τρέξει σειρέ με άλλα παιχνίδια. Το ξέρετε. Έχουμε τρέξει σειρέ με το AO Tennis, έχουμε τρέξει σειρέ στο το MotoGP. Ξεκινήσαμε με Fórmula 1 εννοείται. Και νομίζω ότι ένα παιχνίδι από όλα αυτά με το οποίο θα ήθελα να επιστρέψω είναι το AO Tennis. Όσοι έχετε δει το κανάλι τελευταίο τελευταίου μήνε δεν το ξέρετε, αλλά το τέnis είναι το άμενο μάθημα. Ε, δηλαδή, αν έπρεπε να διαλέξω μόνο ένα άθλημα να παίζω στη ζωή μου, θα ήταν το δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητα για να βλέπω, αλλά ναι και, και να βλέπω μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το άθλημα με το οποίο ασχολούμαι ίσω πιο πολύ και εγώ προσωπικά. Αθλητικά, α πούμε. Ποιο άθλημα κάνω, ποιο άθλημα παίζω, ποιο άθλημα μου αρέσει. Και το AO Tennis είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Έχει πολύ φάση, δεν είναι κανένα παιχνιδάρα. Αλλά θα ήθελα να κάνω AO Tennis. Και μάλιστα χθε ανακοινώθηκε το 2K25 Top Spin. Top Spin, για όσου δεν γνωρίζουν, είναι μια από τι πιο ιστορικέ ε, ε, σειρέ παιχνιδιών, απίστευτα παιχνίδια. Κυριολεκτικά, όταν βγήκε το Top Spin 4 πριν περίπου 12-10 χρόνια, ήταν το καλύτερο τέννη παιχνίδι ever. Και έχει παραμείνει, δηλαδή έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακόμα δεν έχει βγει καλύτερο τέννη παιχνίδι από το Top Spin. Σκεφτείτε, ακόμα και το AO Tennis που θα ήθελα να επιστρέψω και να κάνουμε ένα career mode στο AO Tennis δεν είναι το ίδιο level. Οπότε θα ήθελα να επιστρέψουμε στο AO Tennis, γι' αυτό το λόγο. Να ξεκινήσουμε μια καινούργια AO Tennis ε, σειρά. Να ξαναπαίξουμε λοιπόν το τέννη παιχνίδι, το career μου που είχε πολύ πλάκα. Να προχωρήσουμε, να αρχίσουμε να έχουμε κοινό που βλέπει και του αρέσουν τα τέννη video games. ώστε όταν βγει το 2K25 τέννη να κάνουμε full κάλυψη. Γιατί σίγουρα θα κάνουμε full κάλυψη. Όταν βγει το 2K25 το top spin, το κανάλι δεν θα γίνει τέννη κανένα, αλλά θα έχει πάρα πολύ content. Σίγουρα είναι ίσω το πιο hype τριλή μου. Οπότε σίγουρα θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Μια ακόμα σειρά που σκέφτομαι να κάνω είναι η σειρά Τσεκαρέτο, όπου θέλω να σα προτείνω μέσα από πολύ μικρά τύπου reviews βίντεο ωραία ενδιαφέροντα παιχνίδια που μάλλον δεν θα έχετε παίξει. Το έχουν πάρα πολλά παιδιά που έχω στα σκαριά και θα το ξεκινήσω αυτό κάπω με το βίντεο που έρχεται, το top 10 του 2023, όπου θα μιλήσω και για κάποια παιχνίδια που δεν ξέρω αν ξέρετε. Οπότε θα μ'άρεσε άρεσε να έχω μια μικρή σειρά όπου σα προτείνω ε, παιχνίδια που μπορεί να μην γνωρίζετε, που πιστεύω θα είναι fan του play για όλου σα. Αν σα ενδιαφέρει αυτό, αν, πιστε... αν εμπιστεύετε το μου, εμπιστεύεστε το γούστο μου και θα θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο, Περιμένω να μου πείτε, μα φαίνεται καλή ιδέα στα σχόλια. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω και κάποια σειρά ε, με άλλο παιχνίδι. Πέρα από live streams, γιατί σίγουρα μπορούμε να κάνουμε live streams με. με Call of Duty, με Sea of, με, με sea of Thieves. Άμα παίζετε Sea of Thieves, τί το μου. Με Valheim, δηλαδή υπάρχουν πολλά παιχνίδια survival κτλ. που θα μπορούσαμε να κάνουμε community πράγματα. Ε, και. ναι. Περιμένω λοιπόν την άποψή σα πάνω σε αυτό το, το κομμάτι. Αν θέλατε να δείτε κάτι άλλο. Αλλά εγώ πιστεύω σειρέ τύπου Mountain Blade, με παιχνίδια όπω το Mountain Blade, δηλαδή σειρέ με παιχνίδια που είναι λίγο φτιάξε το δικό σου θρύλο, α πούμε, θα είχαν πλάκα. Και θα μπορούσατε να συμμετάσχετε κι εσεί. Αλλά ναι, γενικότερα θα ήθελα να κάνω ένα άνοιγμα το οποίο να έχει και το community πολύ μέσα. Δηλαδή να παίζουμε μαζί παιχνίδια σε live, να φτιάξω π.χ. μια τετράδα και να παίζουμε Sea of Thieves κάθε Σάββατο, ξέρω κάτι τέτοιο. Θα ήθελα λοιπόν ε, να δω τι, τι, έχετε να μου πείτε. Αυτά. Αυτά ε, από παιχνίδια. Και το άλλο, το πλάνο που υπάρχει είναι το Discord. Θα ήθελα να ενισχύσω πιο πολύ το Discord, οπότε αυτό είναι και το call που σα κάνω. Μπείτε κάτω στην περιγραφή και πατήστε το link του Discord και μπείτε. Γιατί όλα αυτά που λέμε, άμα θέλετε να τα μαθαίνετε πρώτοι, θα τα μάθετε μέσω Discord. Άμα θέλετε να συμμετέχετε στα παιχνίδια που λέμε, θα τα θα, 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 θα συμμετέχετε μέσω Discord. Αν δω ότι το Discord φτάσει έναν ικανοποιητικό αριθμό μελών στι επόμενε εβδομάδε, ίσω βγάλουμε και ένα βίντεο στο οποίο. Θα μπω στο Discord και θα σα εξηγώ, όχι πώ θα το χρησιμοποιείτε. Όλοι ξέρετε πώ θα χρησιμοποιείτε Discord. Το σκοπό του κάθε Discord channel κτλ. Να σα εξηγήσω λίγο καλύτερα πώ βλέπω εγώ το δικό μα το Discord και να το πάρουμε από εκεί. Λοιπόν, αυτό. Αυτό ήταν. Ανακεφαλαιώνουμε λίγο γρήγορα. Στο FC24 συνεχίζουμε δυναμικά με την ΑΕΚ. Έρχεται πολύ σύντομα player career mode και λογικά από Φλεβάρη έρχεται Chelsea νέο main career mode. Και αν όλα ε, βγουν, ίσω έχουμε και κάποια νέα RTG σειρά με κάποια μικρή ομάδα. Ε, στην συνέχεια, σε ό,τι αφορά το FIFA, έχουμε πλάνο για να κάνουμε σειρέ με rebuilding, να κάνουμε σειρέ με rebuild σε, ε, ομάδων, να κάνουμε σειρά με προτάσει για career mode, όπου σα προτείνω ενδιαφέροντα career mode για να κάνετε εσεί ε, οι ίδιοι. Και ένα ίσω rate my save. Άμα δω ότι ενδιαφέρεστε, τότε θα φτιάξω ένα κανάλι στο Discord όπου όλοι θα μπαίνετε μέσα και θα μου στέλνετε τα save σα. Και μια φορά στο τόσο θα κάνω ένα βιντεάκι που θα βαθμολογώ τα save σα στο career mode του FC24 και ίσω και στο Football Manager κάποια στιγμή. Αυτά λοιπόν από την FIFA μεριά. Όσο αφορά το γενικότερο gaming, θα ήθελα να κάνουμε πιο πολλά community live streams, να παίξουμε πιο πολλά community παιχνίδια άμα. Ε, άμα Λάχη. και θα ήθελα να ξεκινήσω σε μια σειρά που σα προτείνω παιχνίδια όπω το Τσέκαρε, -E, το Χάιτ Σαλέγκρι σειρά τέλο πάντων. Που σα προτείνω ενδιαφέροντα παιχνίδια που δεν ξέρω αν έχετε, αν έχετε παίξει. Και παράλληλα, α το βάλουμε και ένα bonus, σω κάνουμε και κάτι στα αθλητικά. Μ' αρέσει να μιλάω για αθλητικά. Το έχετε παρατηρήσει αυτό σε διάφορα βίντεο που μιλάω για αθλητικά. Έχα βγάλει ήδη ένα βίντεο φέτο αθλητικό όπου σχολίαζα το γιατί πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία ο αποκλεισμό τη ΣΑΕΚ από τον Europa League. σω κάνουμε κάτι παρόμοιο. Και εννοείται θα συνεχίσουμε τα watch alongs, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ποδοσφαίρο μαζί όπω βλέπουμε τα μάτια τη Chelsea. Ίσως το, το διευρύνουμε. Αν κάποια στιγμή νιώσω άνετα, μπορεί να έχουμε και facecam. Μπορεί να δούμε και αυτό με ζύγινε Κοσέτρα, οπότε δεν ξέρω, θα δείξω και τη φάτσα μου. Τέλο πάντων, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Ήταν λίγο βαρετό το βίντεο, το ξέρω, αλλά αυτό το βίντεο δεν το κάνουν ούτε για τα views ούτε για τίποτα. Το κάνω απλά για όσου ενδιαφέρονται, σαφέστατα. Και δέκα άτομα να είστε, εγώ είμαι πολύ κομπέ με αυτό. Για όσου ενδιαφέρονται, να κάτσουμε λίγο γρήγορα να μιλήσουμε, να τα πούμε, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε με το κανάλι, πώ μπορώ να βάλω το community λίγο παραπάνω μέσα και αυτά. Αυτά λοιπόν, να είστε καλά. Like, subscribe συμμετέχετε σα παρακαλώ στις σχόλια. Θέλω αυτό το βίντεο το κάνω για να μιλήσουμε και να δούμε τι περιμένετε το κανάλι και θα θέλετε να δείτε. Ήταν λίγο ραμπλή, δεν το προετοίμασα καθόλου. Άνοιξε το μικρόφωνο και μίλησε γιατί κάποια στιγμή ρε φίλε πρέπει να γίνει αυτό το βίντεο. Σα υπόσχομαι τώρα 18 μέρε κοντά. Και ναι, αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε πάρα πάρα πολύ σύντομα με ακόμα επεισόδιο του Style Career το οποίο έρχεται αύριο. Και ναι, για χαρά. Για χαρά σε όλου, παιδιά, τα λέμε. Γεια σα.